μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει αν του χρόνου θα συνεχίσει την πρωινή εκπομπή. Λίγοι μήνες μένουν μέχρι να λήξει το συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου για την εκπομπή Πρωινό Αντένα. Ο παρουσιαστής δεν ξέρει ούτε πού, ούτε τι θα κάνει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Θα ξανακάνεις πρωινό? Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρεις. Το συμβόλαιο... Δεν ξέρετε μόνο και από μένα, έτσι δεν είναι θεολογόμενο. Το συμβόλαιο είναι μέχρι φέτος. Δηλαδή. Ναι, μέχρι φέτος, ναι. Το έχεις μετανιώσει που έχεις κάνει πρωινό? Υπήρχαν στιγμές που μπήκε και αυτό στο μυαλό μου, αλλά τελικά σου δηλώνω αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε, όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Δεν μετανιώνει ούτε όταν η Καταρίνα Ζαρίφη δοκιμάζει τις φωνητικές της χορδές. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Το παπάκι. Τι αγαπημένο πρωινό είστε εσείς, βρε παιδί μου. Ειλικρινά, βγάζω το χαρτομάτιλο και δακρύζω. Ναι, και εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα, αλλά εξελίσσεστε αγαπημένο πολύ. Γενικά στην πρωινή ζώνη είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ακόμα και με το ζεύγος Κορδά Λιάγκα, όπως λέει, η κρίση τους έχει ενώσει. Όλοι έχουν συνειδητοποίησει ότι αυτό το γνωστό όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν είναι ανάγκη τώρα και να είμαστε συνέχεια σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αυτό βοηθάει. Από αυτήν την άποψη έχει βγάλει κάτι θετικό η κρίση. Με τον Γιώργο Λιάγκα έχουν πολλά κοινά τελικά. Αυτή την περίοδο το έχουν ρίξει και οι δύο στη δίαιτα. Έχει ωραίες ταβέρνες πάνω στην Πεντέλη. Αυτά μας λείπανε τώρα που λέγαμε. Παλιδάκια. Πού να πάμε να φάμε σε μακριά. Συνεχίζω, γι' αυτό δεν πάω. Μπορεί τα νούμερα τηλεθέασης να έχουν πάρει τον κατήφορο, ο παρουσιαστής δεν πτωείται. Δεν κερδίσατε τον Λιάγκα με τη Σκορδά, ας πούμε. Οι πτήσεις πότε είναι μεγάλες, πότε είναι, πώς το λένε, ψηλές, πότε χαμηλές. Πηγαίνω άνευ κατεβαίνει το σκάφος. Έτσι είναι. Δεν έχω να πω κάτι για τα νούμερα. Είναι σύνθεση και συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, να σου πω την αλήθεια. Τι και στο lifestyle είναι ακόμα μαθητευόμενος. Τον Αντένα. Κλένια, είναι κλένια. Κλέλια. Κλέλια. Πολύ ωραίο κορίτσι αυτό. Αυτό που περιμένει πώς και πώς είναι να δείξει τα άλλα του ταλέντα. Στο Ελλάδα έχει ταλέντο θα κάνει, θα το κάνεις φέτος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα γίνει το Ελλάδα έχει ταλέντο, βγήκε ήδη τρέιλερ. Παρουσιαστής εσύ. Παρουσιαστής εγώ. Συνάκης. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Μανολίδου. Δεν ξέρω. Βαγγέλης Περής. Μάλλον ναι. Δεν θα γίνει το Dancing with the Stars εφόσον θα γίνει το Ελλάδα έχει ταλέντο. Νομίζω ότι θα γίνει η έκπληξη, θα γίνουν και τα δύο αυτή τη φορά. Αν και περισσότερες πιθανότητες έχει το ταλέντο. Προς το παρόν, οι υπεύθυνοι του καναλιού του Αμαρουσίου ψάχνουν να βρουν τα πρόσωπα που θα καθίσουν στις καρέκλες της Κριτικής Επιτροπής. Ντέμι Χατζή κοντά μας τώρα.